Τηλέμαχος, Σοφία Υπατία. Είναι τα τρία καιρικά φαινόμενα που μας ταλαιπώρησαν τις προηγούμενες μέρες, όμως τα προβλήματα παραμένουν, κυρίως στις σχολικές μονάδες. Η αυλή δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση ή δεν είναι στην κατάσταση που έπρεπε να είναι. Και εδώ κάτω, σε εμάς. Ναι, και στο δικό μας το σχολείο. Αυτό βέβαια εξηγείται από το γεγονός ότι οι όγκους του χιονιού που είχε πέσει ήταν πάρα πολλές. Με τις χαμηλές θερμοκρασίες αυτό έχει γίνει πάγος που δεν είναι εύκολο να μετακινηθεί και δεν είναι και εύκολο να λιώσει όσο και αλάτι να ρίξουμε. Μάλιστα, κάποιοι διευθυντές σχολικών μονάδων εργάστηκαν και το Σαββατοκύριακο, προκειμένου σήμερα να μπορέσουν να υποδεχθούν τους μαθητές τους. Πρωταρχικό σκοπό να εξασφαλίσουν ομαλή πρόσβαση των παιδιών. Να καθαρίσουν δηλαδή τους χώρους ανάμεσα στην είσοδο της αυλής και την είσοδο του σχολείου, ώστε τα παιδιά να μπορούν να μπουν στο διδακτήριο με ασφάλεια. Βέβαια, υπάρχει αυτό που είπατε, ο κίνδυνος από την κατάσταση της αυλής και ο κίνδυνος σε πολλές περιπτώσεις από τους περιβάλλοντες χώρους, όπως τα πεζοδρόμια. Ήδη οι εκπαιδευτικοί έχουν λάβει οδηγίες να περιορίσουν τις μετακινήσεις των παιδιών στις αυλές, ώστε να μπορέσουν να διασφαλίσουν τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών. Η κατάσταση αυτή θα αντιμετωπιστεί είτε με μια εντατική προσπάθεια των συνεργείων των Δήμων, είτε μόνο με την αλλαγή του καιρού. Είναι δύσκολη κατάσταση. Οι συνάδελφοι έχουν πάρει οδηγίες να φέρονται με τον τρόπο που αρμόζει σε κάθε περίπτωση, είτε περιορίζοντας τα παιδιά εντός των σχολικών κτηρίων, είτε περιορίζοντας την αυλή μόνο στο χώρο που δεν εγκυμονεί κινδύνους, είτε παίρνοντας άλλα μέτρα, αυξάνοντας εφημερίες και την προσοχή στα παιδιά. Η αλήθεια είναι πάντως ότι τα συνεργεία των Δήμων εργάζονται πυρετωδώς και τρέχουν και δεν προλαβαίνουν, όπως θα λέγαμε απλά. Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι όλοι οι Δήμοι είχαν στείλει συνεργεία και δούλευαν το Σαββατοκύριακο. Και μάλιστα πληροφορήθηκα από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερών ότι επειδή ακριβώς τα δικά του συνεργεία δεν προλάβαιναν, προσέλαβαν και ιδιώτη εργολάβο για να βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία. Πάντως όλοι εύχονται να υποχωρήσει το κύμα κακοκαιρίας για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Δεν ξέρω κατά πόσο οι καιρικές συνθήκες θα μας βοηθήσουν στο άμεσο μέλλον να ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Ήδη περιμένουμε ένα καινούργιο κύμα κακοκαιρίας. Θα δούμε από σήμερα πώς θα μας επηρεάσει και πώς θα οργανώσουμε τη λειτουργία των σχολείων στο μέλλον. Νέο κύμα κακοκαιρίας πάντως αναμένεται από τις βραδινές ώρες σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Συγκεκριμένα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, από τις απογευματινές ώρες αναμένεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά ή ημιορεινά, που το βράδυ θα ενταθούν και θα χιονίσει και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τώρα, λίγες νεφώσεις που από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία θα αυξηθούν και τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιόνια στα ορεινά ή ημιορεινά, προβλέπεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.